του τεύχους της Θεοδρομίας, το οποίο είναι το τρίτο τεύχος του 2012, απομένει άλλο ένα τεύχος. Άλλο τεύχος θα βγει Ιανουάριο-Φεβρουάριο, όταν τελειώσει η χρονιά του 1912. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τα εξής, θα τα φιλομετρώ και θα σας λέω, γιατί δεν θα τα προσέξατε όλοι, παίρνετε πολύ τη Θεοδρομία, αλλά είναι αυτονόητο αυτό, όλοι δεν έχουν χρόνο να τα διαβάσουν ή και δεν ξέρουν την βαρύτητα κάθε άρθρου. Θα κάνω λοιπόν μερικά σχόλια εδώ. Λοιπόν, το πρώτο άρθρο είναι του εκδότου, του πατρός Θεοδόρου Ζήση, με θέμα γνωμάτευση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Παρακαλώ. Απαγορευτική των συμπροσευχών. Είναι πολύ σημαντικό το κείμενο αυτό. Εγώ το σχολιάζω, αλλά στη συνέχεια δημοσιεύω και όλο το κείμενο. Η Εκκλησία της Σερβίας είχε ζητήσει το 1967 από τον τότε γέροντα της Μονής του Τσέλιε στη Σερβία, τον γνωστό καθηγητή της δογματικής, τον γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, τον διωχθέντα από το κομμουνιστικό καθεστώς από το Πανεπιστήμιο, ήταν καθηγητής της δογματικής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και τον έδιωξαν οι κομμουνιστές. Όπως θα μας διώξουν και εμάς που θα επικρατήσουν τώρα αυτοί οι προοδευτικοί αριστεροί, και τα θρησκευτικά από τα σχολεία και όλα από τα σχολεία και όλα, όλα θα τα διώξουν. Θα επανέλθουμε σε κομμουνιστικά καθεστώτα. Μη σας φαίνονται τώρα προσινείς και καλούλιδες. Αυτά θα υποστούμε. Νέος λενισμός θα έρθει. Τον διώξαν τότε και θα διώξουν τον κλήρο και την εκκλησία, αν αυτοί εκλεγούν. Ο Θεός να βάλει. Τον έδιωξαν από το πανεπιστήμιο, θα κλείσουν οι θεολογικές σχολές ή θα ενωθούν με τις φιλοσοφικές. Ήδη έχει αρχίσει η προεργασία αυτή. Αλλά η Εκκλησία της Σερβίας, λόγω του ότι ήταν καθοδηγούμενη και αυτή βέβαια από το τότε καθεστώς και ο Πατριάρχης τότε ο Γερμανός, στα καθεστώτα αυτά τότε έβαζαν επικεφαλής των εκκλησιών πρόσωπα έμπιστα στους κρατούντες και συνεργαζόμενα με τους κρατούντες. Η Εκκλησία της Σερβίας, επειδή έλαβε μία πρόσκληση από την ιεραρχία της Παπικής Εκκλησίας της Σερβίας για να μετάσχει σε συμπροσευχές. Δέστε πόσο παλιό είναι αυτό. Μετά από την Β' Βατικανή Σύνοδο, η οποία έγινε 1962 με 1965, άρχισε αυτή η εβδομάδα των συμπροσευχών, η οποία υπάρχει μέχρι τώρα και η οποία γίνεται και στην πόλη μας. Και στην πόλη μας το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, κάθε Ιανουάριο, από τότε είχε αρχίσει, στην Εκκλησία των Φράγκων γίνονται συμπροσευχές και πηγαίνουν και δικοί μας. Θεολόγοι, καθηγητάδες από τη Θεολογική Σχολή και άλλοι, ευτυχώς προς το παρόν δεν πηγαίνουν ιερείς. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλού πηγαίνουν, όχι στην Ελλάδα, σε άλλες εκκλησίες, ιδιαίτερα στη Διασπορά. Επειδή λοιπόν εκλήθη η Εκκλησία της Σερβίας από την Παπική Ιεραρχία να μετάσχει στις συμπροσευχές την εβδομάδα συμπροσευχών, δέστε καλή ενέργεια της τότε Εκκλησίας της Σερβίας, ζήτησε τη γνώμη, γνωμάτευση από τον γέροντα Ιουστίνο τον Πόποβιτς, καθηγητής, έγκυρος, άγιος στο μοναστήρι Ιγούμενος, εγνωσμένης Αγίας Βιωτής, ασκητικής Βιωτής. Αντί η ιεραρχία να πει θα πάρω εγώ απόφαση, τι τη χρειάζομαι τη γνωμάτευση, ζήτησε γνωμάτευση από έναν παλιό καθηγητή διωγμένο για το τι πρέπει να κάνει, να πάει στις συμπροσευχές. Και ο γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς, άγιος τώρα, έχει ανακηρυχθεί άγιος, τους έκανε μία καταπληκτική γνωμάτευση η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος αυτό της Θεοδρομίας. Αλλά εγώ σχολιάζω στο άρθρο μου αυτό, αυτήν την γνωμάτευση, και έχω τις ενότητες ότι η Εκκλησία της Σερβίας διαχρονικά ήταν αντιπαπική σε όλη την ιστορία της, ακόμη και ο Άγιος Σάββας των Σέρβων, μέχρι και του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, και ο μεγάλος επίσης σύγχρονος Άγιος ο Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ήταν όλοι σφοδρά αντιπαπικοί. Και έχω μια άλλη επισήμανση, ότι είναι καλά οι επίσκοποι να συμβουλεύονται τους άλλους κληρικούς
δεν είναι πάνσοφοι, όπως η Εκκλησία της Σερβίας συμβουλεύθηκε τον γέροντα Ιωστίνο Πόποβιτς. Καλά είναι οι ιεράρχες μας να συμβουλεύονται μερικούς γέροντες και ασκητάς και καθηγητάς ακόμη. Σας είχα πει κάποτε, νομίζω, και ας το πω και εδώ, ότι ένας επίσκοπος ζών ακόμη, ο Μητροπολίτης Κύτρους, Κατερίνη, επειδή συνειντόμεθα πολύ συχνά εγώ με τον πατέρα Μεταλλινό σε κάποια συνέδρια που γίνονται εκεί και στη Ράχη και αλλού, και βλέποντας την συμβολή ημών των δασκάλων, των καθηγητών στα θεολογικά θέματα κτλ, μας είπε κάποια φορά, πατέρες ήταν επί Αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου, εγώ θα εισηγηθώ στον Αρχιεπίσκοπο, οι δύο καθηγητές μας ιερείς, ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός και ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, όταν συνεδριάζει η ιεραρχία, να είναι αυτοί παρόντες και να είναι σύμβουλοι μας. Αυτό έκανε. Ζήτησε τη γνώμη δύο καθηγητάδων ιερέων. Φαντάζεσαι τώρα που κατέληξε αυτή η πρόταση. Γιατί άλλαξε γραμμή η Σερβική Εκκλησία, αφού ήταν αντιπαπική. Γιατί άλλαξε. Τι έχει αλλάξει στον παπισμό και στον προτεσταντισμό, άλλαξε τίποτε. Έχουν αποκηρύξει τις αιρέσεις. Δεν άλλαξε τίποτε. Χειροτέρευσε η κατάσταση τώρα και εντούτοις δυστυχώς εξέλιπε ο γέροντας ο Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Πιστός μαθητής του είναι μόνον ο Αρτέμιος, ο διωκόμενος Αρτέμιος, δέστε δείγμα γνησιότητος, όπως εδιώχθη ο γέροντας Ιουστίνος από την πολιτεία, τώρα πολύ χειρότερα ο Αρτέμιος διώχθηκε από τους αδελφούς του. Ο γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς είχε τρεις μαθητάς γνωστούς. Τέσσερες γνωστούς μαθητάς. Τον επίσκοπο Ειρηναίο Μπούλοβιτς, τον επίσκοπο Αμφιλόχιο Ράντοβιτς και τον επίσκοπο Αθανάσιο Γεύτιτς και τον επίσκοπο Αρτέμιο Ραντοσλιάβλεβιτς, τον γέροντα του πατρός Σιμεών, που είναι και αυτός διωκόμενος. Και επειδή ο γέροντας Αρτέμιος κρατάει την γραμμή του, την αντιπαπική του δασκάλου του και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, την οποία αντιπαπική γραμμή δεν αντέχει ούτε ο Πάπας, ούτε οι συγκριτιστέ, οι απανταχού πολιτικοί και εκκλησιαστικοί, διώκεται ο Αρτέμιος και διώχθηκε ο πατήρ Σιμεών για το λόγο αυτό. Γι' αυτό είναι εδώ ο πατήρ Σιμεών μαζί μας. Τα οικονομεί βέβαια ο Θεός. Ο Θεός μέσα από το διωγμό αυτό μπορεί να οικονομήσει κάτι πολύ καλύτερο. Δεν ξέρουμε τι οικονομεί ο Θεός. Δεν άλλαξε τίποτε λοιπόν στην Εκκλησία της Σερβίας. Άλλαξαν οι μαθητές και οι διάδοχοι του Αγίου Ιουστίνου. Και έχουν γίνει τώρα φιλοπαπικοί και φιλοοικουμενιστές. Και διώκουν τους αντιπαπικούς και τους αντιοικουμενιστάς. Και έχω μια άλλη εδώ επίσης ενότητα, ότι ενώ η Εκκλησία της Σερβίας θα έπρεπε να συνεχίσει να είναι αντιπαπική και να μην συμπροσεύχεται, γιατί αυτό συνιστά στη γνωμάτευση του, να διαβάσει τη γνωμάτευση του Αγίου Ιουστίνου, παρουσιάζει τους κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν τις συμπροσευχές. Ποιον θα ακούσουμε, τους Αγίους ή τους Πατριάρχες? Θα ακούσουμε τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο, τους Επισκόπους οι οποίοι καθημερινά συμπροσεύχονται? Ή θα ακούσουμε τους Αγίους με τους Αγίους Κανόνες και τον Άγιο Ιωστίνο τον Πόποβιτς? Ποιους θα ακούσουμε? Η Εκκλησία της Σερβίας άλλαξε και τώρα έγινε φιλοπαπική και φιλοοικουμενιστική και διώκει τον Αρτέμιο. Ευτυχώς μέχρι τώρα η Εκκλησία της Ελλάδος επισήμως δεν συμπροσεύχεται. Είναι κάτι και αυτό. Όταν μάλιστα ρώτησαν εδώ τον δικό μας τον Μητροπολίτη, τον Άνθιμο, γιατί δεν πηγαίνουν κληρικοί στην συμπροσευχή στην Εκκλησία των Φράγκων κάθε χρόνο, πηγαίνουν καθηγητάδες από τη Θεολογική Σχολή και άλλοι. Κληρικός κανένας προς το παρόν. Απήντησε ο Άνθιμος και ευχόμαστε να παραμείνει σε αυτή του την αντίδραση, διότι δεν είναι στην τάξη την κανονική της Εκκλησίας οι συμπροσευχές με τους ετεροδόξους. Στην ιστορία της Εκκλησίας μας οι κανόνες απαγορεύουν τις συμπροσευχές. Μετά ακολουθεί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του πατρός Γεωργίου του Μεταλλινού,
βάπτισμα και αναβαπτισμός των αιρετικών. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ το θέμα αυτό. Όταν κάποιος αιρετικός, κάποιος παπικός, κάποιος προτεστάντης, κάποιος μονοφυσίτης θέλει να γίνει ορθόδοξος, τι κάνουμε? Τον δεχόμαστε μόνο με χρίσμα, όπως γίνεται συνήθως και επισήμως, ή τον ξαναβαπτίζουμε? Ο πατήρ Γιώργος ο Μεταλλινός παρουσιάζει στο άρθρο αυτό την διαχρονική πράξη της Εκκλησίας, ότι τους αιρετικούς τους ξαναβαπτίζουμε. Διότι αφού δεν υπάρχει χάρις έξω από την Εκκλησία, αφού οι παπικοί και οι προτεστάντες είναι έξω από την Εκκλησία, δεν υπάρχει χάρις έξω από την Εκκλησία. Και όχι μόνο αυτό, δεν ενεργεί η χάρις έξω από την Εκκλησία, αλλά δεν τηρούν και τον τύπο του βαπτίσματος. Κάνουν μεράντισμα και τα λοιπά και έχουν καταλύσει ακόμη και τον τύπο του βαπτίσματος. Αφού λοιπόν ούτε τον τύπο του βαπτίσματος τηρούν, αν τηρούσαν τον τύπο του βαπτίσματος, ίσως κατ' οικονομία θα μπορούσε να γίνει, αλλά καταστρέφουν και το βάπτισμα. Και ουσιαστικώς είναι αβάπτιστοι. Ο Άγιος Νικόδημος ο Γιώργης μάλιστα λέει πολύ αυστηρά ότι το βάπτισμα των Ρατίνων είναι μόλισμα των Λατίνων. Είναι μολυσμός. Δεν καθαίρονται, δεν αγιάζονται, μολύνονται. Αυτή λοιπόν την πράξη της Εκκλησίας μας παρουσιάζει ο πατήρ Γιώργος ο Μεταλλινός, ο οποίος έχει γράψει και ένα ολόκληρο βιβλίο για το θέμα αυτό με τίτλο «Ομολογώ εν βάπτισμα». Ένα βάπτισμα, δεν υπάρχουν πολλά βαπτίσματα. Των παπικών δεν είναι βάπτισμα, ένα βάπτισμα είναι μόνο της Εκκλησίας, αυτό που κάνει η Εκκλησία. Το βιβλίο του μάλιστα αυτό, το «Ομολογώ εν βάπτισμα», έχει μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες και είναι πάρα πολύ γνωστές οι θέσεις του πατρός Γεωργίου του Μεταλλινού. Μετά από το άρθρο του πατρός Γεωργίου του Μεταλλινού έχουμε ένα πολύ χαριτωμένο άρθρο ενός πολύ καλού συγγραφέως. Θα τον ονομάσω ένα συγγραφέα νυπτικό, του κυρίου Παναγιώτη Σωτήρχου, λογοτέχνης καλός, με πολύ καλή λογοτεχνική γλώσσα αλλά και με γνώση της νυπτικής μας γραμματείας, γράφει πάρα πολύ καλά. Και εδώ μας εξηγεί, γι' αυτό το έχω βάλει και στην ενότητα των λειτουργικών, τι σημαίνει η λέξη αμήν. Τι σημαίνει η λέξη αμήν? Ξέρουμε ότι σημαίνει γέννητο, μια ευχή είναι. Ο κύριος Σωτήρχος εδώ δίνει μια άλλη διάσταση, την οποία βγάζει από μια συζήτηση που είχε με έναν γέροντα αγιορείτη, ότι το αμήν σημαίνει ότι υπογράφουμε μια συμφωνία με το Θεό. Όταν λέγεται κάτι μέσα στην Εκκλησία και εμείς λέμε αμήν, είναι σαν να υπογράφω συμφωνώ. Αυτό που λες, αμήν, έτσι είναι, και έτσι υπογράφουμε μία συμφωνία με τον Θεό. Ένα επίσης πολύ καλό άρθρο, Ελένη εδώ είσαι, Λυσίκα του, πού είναι ο Σωτήρης? Άρρωστος είναι. Το καθυστέρησα λίγο, ένα πολύ καλό άρθρο του κυρίου Λυσίκα του, που αξίζει να το διαβάσετε όλοι σας. Χθες μάλιστα μου τηλεφώνησε μία καθηγήτρια, φιλόλογος, η οποία μου είπε ότι θα το διαβάσει και στις τάξεις του σχολείου της. Το άρθρο αυτό. Το διάβασε στην κόρη της μαθήτρια ούσα και ενθουσιάστηκε και θα το διαβάσει και στις τάξεις του σχολείου της. Το άρθρο που έγραψε ο κύριος Λυσίκατος Σωτήρης εδώ έχει ως τίτλο «Όσιος Παπουλάκος 1780-1861, 150 χρόνια από την κοίμησή του». Ο Παπουλάκος είναι ένα είδος μακρυγιάννη απλού ανθρώπου, αγωνιστού, ο οποίος ξαφνικά βγήκε στο στερέωμα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Και όταν είδε τι έκαναν τότε οι βαβαροί του Όθωνος, όπως κάνει τώρα και η Μέρκελ, και προσπαθούσε να τα αλλάξουν όλα στην Ελλάδα, έτσι κάνουν και τώρα, χρησιμοποιούν την κρίση την οικονομική και μας τα αλλάζουν όλα. Ξεσηκώθηκε και κατάφερε ένας άνθρωπος, ο Παπουλάκος, σε διάστημα ενός δύο ετών να ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Όπου πήγαινε τον ακολουθούσαν χιλιάδες άνθρωποι. Φανταστείτε ότι όταν αποφάσισε η πολιτεία να τον συλλάβει, γιατί εξεφράζεται και εναντίον των πολιτικών, το κατάντημα και εναντίον του βασιλέως, του Όθωνος. Επειδή λοιπόν δημιουργούσε αναταραχή και κριτική μεγάλη, αποφάσισαν να τον συλλάβουν, έστειλαν και ναυτικό ακόμη και αγήματα και στρατιωτικές μονάδες για να συλλάβουν τον Παπουλάκο, ή τον προστάτευε ο λαός. Και τελικώς τον πρόδωσαν δυστυχώς και τον Παπουλάκο, τα λέει ο κύριος Λυσίκατος, και τον πρόδωσε δυστυχώς ένας παπάς.
έχουμε πάντοτε εφιάλτες και προδότες. Εκεί που κρυβόταν και τον προστάτευε ο λαός και τον συνέλαβαν, μπήκε στη φυλακή, τον εξόρισαν εδώ και εκεί και πέθανε εξόριστος. Αλλά είναι πολύ ωραία αυτή η παρουσίαση εδώ τη ζωή ενός απλού ανθρώπου. Φανταστείτε το, ένας από εσάς, όχι θεολόγος, όχι παπάς, ένας από εσάς ξεσηκώνεται και έχει τέτοια δύναμη ο λόγος του και η παρουσία του που ξεσηκώνει όλο τον κόσμο. Άντε να δώσει ο Θεός τώρα να βρεθεί κανένας και να βρει παπουλάκος. Όχι, λαϊκός ήταν. Χασάπης ήταν, πάτε. Χασάπης ήταν. Ναι, χασάπης. Ωραία. Έγραψε και ο δημοσιογράφος ο Καμπουράκης. Πώς είπατε. Έγραψε ένα βιβλίο και ο δημοσιογράφος ο Καμπουράκης για τον παπουλάκο. Αλλά ναι. Νομίζω πως το είναι στη βιβλιογραφία του κυρίου Λυσίκατου. Ναι. Έχει αναλάβει τώρα εναντίον του. Έχει αναλάβει εναντίον του και αρχιερείς τωρινή. Και τωρινή αρχιερείς εναντίον του. Διότι υπάρχει μια προσπάθεια, έχει αναλάβει ένας, παρακαλώ, ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Πέτας, έχει αναλάβει προσπάθεια αγιοποιήσεως, ανακηρύξεως του ως Αγίου του Παπουλάκου και κάνει συνέδρια πολλές φορές και συγκεντρώνει και όλα τα σχετικά με τον Παπουλάκο. Είναι λοιπόν ενδιαφέροντα αυτά που μας παρουσιάζει εδώ ο κύριος Λυσίκατος. Το επόμενο άρθρο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχει σχέση με την ομοιοπαθητική. Ακούστε λοιπόν σύντομα πως έχει το θέμα. Παρακαλώ. Ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης, που είναι συγγραφεύς του άρθρου, του πρώτου άρθρου, παρακαλώ, κάλεσε στην ενορία του έναν ιερέα γιατρό ομοιοπαθητικό. Ιερεύς, γιατρός, ομοιοπαθητικός. Ο οποίος ιερεύς, γιατρός, ομοιοπαθητικός, κατά κάποιο τρόπο έκανε προπαγάνδα υπέρ της ομοιοπαθητικής. Και αυτά που είπε ο γιατρός, ομοιοπαθητικός, ο ιερεύς, στην ομιλία που έκανε στην ενορία του πατρός Βασιλείου του Βολουδάκη, δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό της ενορίας «Ενοριακή Ευλογία», και συνάντησαν πολύ μεγάλη αντίδραση και στο διαδίκτυο. Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, που κι άλλες φορές έχει αντιδράσει θετικά, εκεί μάλιστα υπηρετεί ένας πολύ καλός ιερεύς με πολύ καλή συγκρότηση, που επί χρόνια είχε μια θαυμάσια εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά τον έδιωξαν για να μην λέει αλήθειες. Όποιος λέει αλήθειες τον διώχνουν. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, αντέδρασαν για αυτά τα περί ομοιοπαθητικής που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Ενοριακή Ευλογία», και έκρινε ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος και η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδος και τον πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη, ο οποίος, αφού τον κάλεσε ως ομιλητή, σημαίνει πως και αυτός ήταν υπέρ της ομοιοπαθητικής. Εδώ λοιπόν ο πατήρ Βασίλειος ο Βολουδάκης απολογείται γιατί εκάλεσε τον ιερέα αυτόν. Ουσιαστικώς είναι στριμωγμένος, γιατί στριμώχνεται όχι μόνον από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο και από την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, αλλά στριμώχνεται και από τον καθηγητή ιδιαιτέρως της σχολής μας εδώ, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρακατσάνη, του οποίου ακολουθεί το άρθρο εδώ περί ομοιοπαθητικής. Να κάνετε τον κόπο να τον διαβάσετε. Όπου ούτε λίγο ούτε πολύ πρέπει να σας πω ότι και η Μητρόπολης Γλυφάδος και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος επικρίνουν την ομοιοπαθητική, διότι ανακατεύει την ιατρική με τον αποκρυφισμό. Είναι κάποιες μέθοδοι αποκρυφιστικές, ακόμη και στην παρασκευή των φαρμάκων που δίδουν οι ομοιοπαθητικοί γιατροί, υπάρχουν αποκρυφιστικές διαστάσεις. Γίνονται φάρμακα με αποκρυφιστικές μεθόδους. Το πανόραμα είναι ένας. Ναι, Άννα, περίμενε, Άννα. Και βέβαια, ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης, απαντώντας τον καθηγητή Καρακατσάνη, του λέει: «Κύριε καθηγητά, δεν γνωρίζετε ότι ακόμη και στην Θεσσαλονίκη υπάρχει ένας πνευματικός, ένας γέροντας στο πανόραμα?» Παρακαλώ. Ο πατήρ Σιμεών.
ο Κραγιόπουλος, ο οποίος υποστηρίζει την ομοιοπαθητική και έχει και γιατρούς ομοιοπαθητικούς. Δεν τα βάζετε μόνο μαζί μου, λέει ο πατήρ Βασίλειος, παρακαλώ. Που εγώ, λέει, δεν τάχθηκα υπέρ της ομοιοπαθητικής. Εγώ απλώς άφησα κάποιον να μιλήσει και το έκανα, λέει, μάλιστα, για να υπάρξουν και αντιδράσεις. Από τις αντιδράσεις, λοιπόν, οι οποίες δεν θα κάνω ανάλυση του θέματος τώρα εγώ. Διαβάστε το μέσα, όσοι έχετε ενδιαφέρον, και την αλληλογραφία που διημήφθη, για να δείτε πόσο ενδιαφέρον. Εγώ ιδιαιτέρως παρεκάλεσα τον πατέρα Βασίλειο Βουλουδάκη να επιτρέψει να δημοσιευθούν αυτά στη Θεοδρομία, διότι ξέρω ότι το θέμα της ομοιοπαθητικής και εμάς μας απασχολεί. Και υπάρχουν και εδώ ακόμη πρόσωπα, το οποίο ίσως κάποιες φορές να είχαν τον λογισμό να τεθούν υπό την παρακολούθηση ομοιοπαθητικών γιατρών, και μάλιστα μερικοί γνωρίζω ότι ωφελήθηκαν δήθεν από την ομοιοπαθητική και στη συνέχεια κατέρευσαν. Διότι ξέρετε ποια είναι η μέθοδος, παρακαλώ καθίστε, καθίστε. Ξέρετε ποια είναι η μέθοδος στις περιπτώσεις αυτές, όπου η ιατρική ανακατεύεται με τον δαιμονισμό και τον σατανισμό? Ποιο είναι το κόλπο? Ο σατανάς προκαλεί κάποια αρρώστια. Ο σατανάς μπορεί να προκαλέσει αρρώστια. Μετά λοιπόν, για να στραφεί ο κόσμος στα φάρμακα αυτά, στην ομοιοπαθητική, την αποκρυφιστική, όταν κάποιος ο οποίος έχει αρρώστια που πιθανόν να είναι από ενέργεια του σατανά, όταν λοιπόν πάει σε αποκρυφιστάς γιατρούς και ομοιοπαθητικούς, ο σατανάς είναι στο πεδίο του. Αποσύρει την αρρώστια την οποία έβαλε, αφού πήρε φάρμακα, δήθεν έγιναν καλά από την ομοιοπαθητική, αλλά δεν τον έκαναν τα φάρμακα καλά, έπαυσε ο σατανάς να ενεργεί επάνω στην αρρώστια. Αποσύρεται λοιπόν ο σατανάς και μετά υπάρχουν διαφημιστές της ομοιοπαθητικής. Μα εγώ έπασχα, είχα πρόβλημα και έγινα καλά. Πονούσα, είχα αυτό στο θηρεοειδή, είχα εκείνο, είχα ζάλες, είχα ηλίγκους και με την ομοιοπαθητική έγινα καλά. Δεν έγινες καλά, σου προκάλεσε την αρρώστια. Ο καθηγητής Καρακατσάνης παραθέτει έναν κατάλογο φαρμάκων, πολλών φαρμάκων, τα οποία χρησιμοποιούν οι ομοιοπαθητικοί και τα οποία παρασκευάζονται όχι κατά νόμιμο καλό τρόπο, κατά τον τρόπο της μεθόδου της ιατρικής, της φανερής. Δεν λέω περισσότερα και προχωρώ. Παρακαλώ, θα στο τέλος θα μιλήσουμε. Το επόμενο άρθρο είναι του Χρήστου του Λιβανού. Ο Χρήστος ο Λιβανός, παρακαλώ, ο οποίος διαρκώς παίρνει μέρος σε επίκαιρα θέματα και έχει πάντοτε πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, εξεπλάγει, και το λέω αυτό με πολύ χαρά, εξεπλάγει όταν για πρώτη φορά άκουσα εισήγηση επιστημονική εκ μέρους του κυρίου Λιβανού στο συνέδριό μας για τον οικουμενισμό με θέμα την ιεροσύνη των γυναικών, και εξεπλάγει για την επιχειρηματολογία του, καταλυτική επιχειρηματολογία. Και παρακολουθώ στη συνέχεια όλα τα άρθρα και όλες τις τοποθετήσεις του κυρίου Λιβανού. Τελευταία μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έκανε και μία εξουθενωτική και ορθή κριτική των απόψεων του Μητροπολίτου Σχιατίστης για το θέμα του έργου στο Χιτήριο, του οποίου επίσης Μητροπολίτου Σχιατίστης πολύ καλή κριτική, όπως σας είπα και την προηγουμένη φορά, έκανε και ο γνωστός θεολόγος ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Εδώ λοιπόν το άρθρο του κυρίου Λιβανού είναι «Δύο φωνές», ο τίτλος του είναι «Δύο φωνές», και είναι πολύ καλός τίτλος, γιατί τι θα πει «Δύο φωνές», τι είναι αυτές οι δύο φωνές? Και πολύ έξυπνα, χρηματικά, ο κύριος Λιβανός μας λέει ότι αυτόν τον καιρό στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα μάλιστα που πλήττει τα τρία τελευταία χρόνια την πατρίδα μας, λέει, ακούγονται δύο φωνές. Ποιες είναι οι δύο φωνές? Η μια φωνή είναι όχι η φωνή της Εκκλησίας, θα έπρεπε να είναι ζωντανή, η φωνή του Χριστού. Και όταν η Εκκλησία δεν μιλάει, εξακολουθεί να μιλάει ο Χριστός. Η μία φωνή είναι με όποιους μπορεί ο Χριστός, το Ευαγγέλιο. Είναι η φωνή μία λέξης, μετανοείτε. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αν θέλουμε να ξεπεραστεί η κρίση, η λέξη είναι μετανοείται. Έτσι άρχισε και το κήρυγμά του ο Χριστός και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Μετανοείται. Και η άλλη λέξη,
Η άλλη φωνή, δέστε ευρηματικότητα, μετανοείται. Η άλλη φωνή του σατανά, αυτοκτονείται. Είδατε πόσο έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες και πόσο χαίρεται ο σατανάς να σκοτώνει τους ανθρώπους. Και αυτό είναι παρήγορο, και να μάθουν όλοι οι άνθρωποι. Παρασύρεστε και απογοητεύεστε και χάνετε την ελπίδα σας και σας βάζει ο πονηρός την ιδέα να αυτοκτονήσετε και πάτε και αυτοκτονείτε. Με αυτήν του σατανά φωνή. Δεν του Χριστού φωνή. Αν οι άνθρωποι γνώριζαν πως αυτοί που οδηγούνται στην αυτοκτονία, ο σατανάς τους βάζει την σκέψη αυτή, θα ήταν περισσότερο προσεκτικοί. Δυο φωνές λοιπόν. Η μία του Χριστού μετανοείται και η δεύτερη του σατανά αυτοκτονείται. Ποια φωνή θα ακούσουμε? Και ακολουθεί ένα άρθρο, δημοσιεύσαμε και άλλες φορές, ενός πολύ καλού φίλου από την Καβάλα, νέου ανθρώπου, όχι θεολόγου, όχι με περγαμηνές μορφωτικές μεγάλες, ο οποίος όμως έχει τέτοιες θέσεις που μακάρι να είχαν και οι μορφωμένοι, ακόμη και οι καθηγητές στις θεολογικές σχολές. Ο Δημήτριος Τσελεπώνης. Μου έκανε εντύπωση και το λέω, το πρωί μόλις μπήκα μέσα στην εκκλησία, ο κύριος Βασιματζίδης μου λέει, Πάτερ Θεόδωρε, στη Θεοδρομία ξεχώρισα ένα άρθρο και σκέφτηκα, λέει, μήπως θα έπρεπε αυτό το άρθρο να το τυπώσουμε σε 1000 αντίτυπα, ένα μικρό φυλάδιο, και να το μοιράσουμε, να το πληρώσουμε εμείς. Να το μοιράσουμε. Και λέω, ποιο άρθρο πρόδρομε? Ένας νέος, λέει, πώς το λέει, ένας Τσελεπώνης, λέω. Δυνάμεις καταστολής και εξαγρίωσης στην Ελλάδα. Παρουσιάζει εδώ πώς αγριέψαμε όλοι και πώς εξαιτίας του ότι αγριέψαμε, εξαγριωθήκαμε, ξεσηκώνονται όλες αυτές οι δυνάμεις της καταστολής, που και αυτές είναι ενεργούμενες ξένων δυνάμεων και ξένων σχεδιαστών. Είναι πολύ καλό. Απλοϊκό άρθρο, αλλά πολύ καλό άρθρο. Και μετά και από το άρθρο αυτό του φίλου μας από την Καβάλα, του Δημητρίου του Τσελεπώνη, ο οποίος να σας πω και ένα άλλο και κάτι άλλο αξιοσημείωτο που έχει, ούτε ξέρουμε τι ασχολείται και τι δυνάμεις οικονομικές έχει. Δεν παραλείπει κάθε χρόνο, έτσι ενεργούν οι χριστιανοί, κάθε φορά, εκτός από την συνδρομή της Θεοδρομίας που είναι 30 ευρώ το χρόνο, να βάλεις ένα φάκελο 300 μέχρι 500 ευρώ οικονομίες του και να λέει, Πάτε Θεόδωρε, αυτές για το έργο της Θεοδρομίας. Ξέρω πως έχετε εργάτη σήμερα. Κάπου εργάζεται. Μαζεύει χρήματα και εκτός της συνδρομής του κάθε χρόνο πληρώνει για τη Θεοδρομία. Γιατί ξέρει τι κόπος και η Θεοδρομία τι πύργος είναι, τι προπύργιο Ορθοδοξίας είναι η Θεοδρομία την οποία πρέπει να κρατήσουμε. Ένα άλλο κείμενο στην ενότητα ποιμαντικά είναι ένα πολύ χαριτωμένο που συνθώνα το διαβάσετε, του Μητροπολίτου Ράσκας Αρτεμίου. Στον Αρτέμιο προηγουμένως αναφέρθηκα, είναι ο γέροντας του Πατρός Σημεών. Ο Αρτέμιος λοιπόν εδώ, τον οποίον είχα την χαρά να συναντήσω αυτές τις ημέρες, κατέβηκε κάτω στην πόλη μας και τα είπαμε και πάλι λίγο, και σε κάποια άλλη φορά θα σας πω και μερικά ενδιαφέροντα πράγματα που είπαμε, τα οποία ίσως γράψω και σε κάποιο άρθρο μαζί με άλλα. Έχει εδώ ένα μικρό άρθρο, πολύ χαριτωμένο, το διαβάσετε όλοι σας, μικρό είναι, αν είχαμε χρόνο θα το διάβαζα εγώ, «Τα δάκρυα του Μητροπολίτου Αμφιλοχίου, εξομολόγηση μετανοίας ή καταδίκης», και μας παρουσιάζει εδώ ότι ένας από τους τρεις θεολόγους που σας είπα, ο Μητροπολίτης Νευροκοπίου Αμφιλόχιος, από τους τρεις συμμαθητάς του, υπό τον γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, οι οποίοι πρώην αντιπαπικοί όντες, τώρα έχουν γίνει ένθερμοι φιλοπαπικοί. Πήγε λοιπόν ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος στον τάφο του Αγίου Ιουστίνου, στο Τσέλιε, και έβαλε τα κλάματα. Τα δάκρυα του Μητροπολίτου Αμφιλοχίου. Και τι έλεγε? Μας λέει εδώ και τα σχολιά του Ειρηναίου του Μπούλοβιτς και το κείμενο του Πατρός Ιουστίνου, όπου γράφει προς τον Πατριάρχη ότι δεν πρέπει να κάνετε συμπροσευχές, και το ετήρησε τότε η Σερβική Εκκλησία, και μέχρι πριν από 2 χρόνια δεν συμμετείχε σε συμπροσευχές η Σερβική Εκκλησία. Ένα άλλο κείμενο είναι
του Μητροπολίτου Πειραιώς και πάλι νέο κτύπημα του σιωνιστικού λόμπι κατά του Χριστού. Ένα πολύ καλό επίσης κείμενο και πολύ συγκροτημένο που τηλεφώνησε κάποιος χθες από μία πόλη. Έχει σχέση αυτό που θα σας πω. Και μου λέει: Πάτερ Θεόδωρε, συνήντησα στο Άγιον Όρος το γιο σας τον Σεραφείμ. Τον πατέρα Σεραφείμ. Το κείμενο το επώνυμο του πατρός Σεραφείμ. Και μου λέει: Χάρηκα πάρα πολύ και θα σας πω κάτι που ίσως σας στενοχωρήσει. Χάρηκα γιατί ο πατήρ Σεραφείμ, τι να πω, στις θεολογικές συζητήσεις είναι εντυπωσιακός και μας κατατοπίζει όλους όσοι περνάμε, αλλά πρέπει να σας πω ότι ίσως είναι καλύτερος από εσάς. Και αυτό ήταν που θα με στενοχωρούσε. Αυτό ήταν που θα με στενοχωρούσε. Είναι, λέει, και θα γίνει και στο μέλλον πολύ καλύτερος από εσάς. Άνθρωπε, μου λέω, τι μου το λες για να με στεναχωρήσεις? Εγώ πετώ από τη χαρά μου, λέω τώρα. Μακάρι χίλιες φορές ο πατήρ Σεραφείμ είναι και τώρα καλύτερος από μένα και θα γίνει πολύ καλύτερος από εμένα. Το επόμενο κείμενο λοιπόν είναι το κείμενο του πατρός Σεραφείμ, ο οποίος παρακολούθησε ότι σε ένα πολύ γνωστό ιστότοπο, πώς το λέτε στα αγγλικά, το defense, που είναι πολύ καλός κατά τα άλλα ιστοχώρος, ιδιαίτερα σε θέματα πατριωτικά και σε θέματα αμήνης. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό αρχίζει και παρουσιάζει και θέματα συγκριτιστικά μέσα στο διαδίκτυο αυτό, και ένα από τα θέματα τα οποία παρουσίασε ήταν βάσει κάποια ανακαλύψεως μιας καθηγητρίας, η οποία βρήκε δήθεν σε ένα σπάραγμα αρχαίου κοπτικού χειρογράφου του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, βρήκε ότι ο θεάνθρωπος Χριστός ήταν παντρεμένος. Λοιπόν, και ο πατήρ Σεραφείμ γράφει ένα άρθρο, και όπως γράφει πάντοτε κατοχυρωμένα, αποδεικτικά, με πολύ αποδεικτική δύναμη, με τίτλο «Ο θρυλούμενος γάμος του Χριστού», θρυλούμενος, με το ερώτημα μήπως το Defense.net προωθεί ανεπιγνώστος την μασονία, διότι οι μασόνοι τα προωθούν όλα αυτά. Μήπως λοιπόν μας κάνει το διαδίκτυο τόπος αυτός τον καλό, τον πατριώτη και τα λοιπά, και σιγά σιγά μας παρασέρνει στην μασονία. Είναι εξαιρετικά δυνατή η επιχειρηματολογία την οποία διατυπώνει εδώ ο πατήρ Σεραφείμ, και όσοι ιδιαιτέρως θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, ας το προσέξουν. Μετά από το άρθρο αυτό υπάρχει επίσης... Ναι, δημοσιεύθηκε στον Ορθόδοξο Τύπο. Μετά από το κείμενο αυτό ακολουθεί ένα κείμενο επίσης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος με θέμα Εκκλησία και Σιωνισμός. Πώς αντιμετωπίζει η Εκκλησία τον Σιωνισμό, και αυτό με πολύ δυνατή επιχειρηματολογία. Και τελειώνουμε στο τεύχος αυτό της Θεοδρομίας, τελειώνουμε με τον πολύ αγαπητό επίσης και σεβαστό πατέρα Νικόλαο Μανώλη, τον εφημέριο επάνω στον Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού. Χαίρομαι διότι έχουμε τέτοιους κληρικούς, και ιδιαίτερα στη Μητρόπολη μας, ο οποίος πατήρ Μανώλης παίρνει και αυτός πάντοτε θέση σε επίκαιρα θέματα, και εύχομαι να τον σκέπει ο Θεός και να τον προστατεύει, διότι όσοι από τους κληρικούς τολμούμε και παίρνουμε θέσεις σε θέματα επίκαιρα, φύγοντας μερικές φορές και επισκόπους και πατριάρχες και αρχιεπισκόπους, αντιμετωπίζουμε κινδύνους. Ο πατήρ Νικόλαος λοιπόν εδώ σε αυτό το άρθρο, το οποίο έχει ως τίτλο «Μητροπολιτική άδεια αλώσεως» και υπότιτλο «Στους Δαναούς με τα δώρα». Δεν φοβόμαστε τους Δαναούς, αλλά δεχόμαστε τα δώρα των Δανών και πηγαίνουμε. Και ποιοι είναι οι Δαναοί?
Και ποιος Μητροπολίτης έδωσε άδεια αλώσεως? Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμος, ο οποίος επέτρεψε παρακαλώ στους Προτεστάντες, πήγαν συναντήθηκαν μαζί του και επέτρεψε στους Προτεστάντες να γυρνούν στα σπίτια των Ορθοδόξων και να μοιράζουν Αγία Γραφή, Καινή Διαθήκη της Βιβλικής Εταιρείας. Πού να το φανταστεί κανείς αυτό που θα γινόταν παλαιότερα, να επιτρέψει σε Προτεστάντες να μοιράζουν την Αγία Γραφή. Και τον παραλαμβάνει εδώ ο πατήρ Νικόλαος, λέει στους Δαναούς με τα δώρα. Δεν φοβόμαστε πλέον τους Προτεστάντες και μοιράζουμε και τα δώρα τους. Δεν ξέρω αν ο πατήρ Νικόλαος υπέστη ή θα υποστεί επίπληξη ή τι άλλο, αλλά ό,τι και να υποστεί είναι προς τιμή του και θα είναι στέφανος και θα είναι περγαμηνή και βραβείο. Και ένα επίσης νομίζω τελευταίο, πολύ χαριτωμένο και πολύ δυνατό, όχι πρώτελευταίο άρθρο του θεολόγου του γνωστού του Νικολάου Σωτηροπούλου με τίτλο «Άρρωστα μυαλά». Τι είναι αυτά τα άρρωστα μυαλά? Ένας Μητροπολίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος, όχι ο παλιός Μύρων Χρυσόστομος, εκείνος εκοιμήθη, ένας διάδοχος και σχεδόν μαθητής του, Χρυσόστομος και αυτός, νεότερος, έκανε μία ομιλία την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι, όπου τότε ήταν πρόσφατα τα γεγονότα της ημερίδος από τον Πειραιά που είχαμε κάνει για την μεταπατερική θεολογία, όπως θυμάστε, και όπου επίσης ο Μητροπολίτης Πειραιός εξεφώνησε αναθέματα εναντίον των αιρετικών, των παλιών και των νέων. Όλους λοιπόν εμάς, και τον Μητροπολίτη Πειραιός, και όλους εμάς οι οποίοι αντιδρούμε και θέλουμε να κρατήσουμε την πίστη μας και την Ορθοδοξία μας, στο κήρυγμα που έκανε την Κυριακή της Ορθοδοξίας αυτός ο Μητροπολίτης στο Φανάρι, μας ονόμασε άρρωστα μυαλά. Και βέβαια άριστα, όχι άρρωστα, άριστα και υγιός ο κύριος Σωτηρόπουλος του το ανταποδίδει. Θα σου δείξω εγώ ποιοι είναι οι άρρωστα μυαλά. Και το ανταποδίδει τα ίσα και αποδεικνύει μέσα με το κείμενό του αυτό ότι οι οικουμενιστές είναι άρρωστα μυαλά. Εμείς είμαστε οι υγιείς που έχουμε την υγιή πίστη, την ορθοδοξία μας και αρρώστια υπάρχει αλλού. Και μάλιστα λέει, δεσπότη μου, και για να σου αποδείξω ότι έχεις κι άλλη αρρώστια, εγώ είμαι φιλόλογος, λέει, όχι θεολόγος μόνον, και να σου παρουσιάσω και μερικά γλωσσικά λάθη που έχεις στο κήρυγμά σου, και του κάνει και μια λίστα από γλωσσικά λάθη. Εσύ λοιπόν του λέει, δεν ξέρεις τη γραμματική και το συντακτικό να καταλάβεις και βρίσκεις αρρώστια σε άλλους? Διόρθωσε τον εαυτό σου πρώτα και μετά να μιλάς για άλλους ότι έχουν άρρωστα μυαλά. Και το τελευταίο κείμενο είναι μία εγκύκλιος που απέστειλε ο Μητροπολίτης Πατρών. Όπου υπάρχει καλό το παίρνουμε. Δεν γνωρίζω τον Μητροπολίτη Πατρών, αλλά είδα στο διαδίκτυο ότι υπήρχε μία πολύ καλή εγκύκλιο στην αρχή του νέου σχολικού έτους για τους μαθητάς, για την παιδεία, πολύ καλή, για την ελληνοορθόδοξη παιδεία, με πολύ καλές θέσεις και με τίτλο «Δράξαστε παιδείας». Και αυτήν την πολύ καλή εγκύκλιο που αναφέρεται στην ελληνοορθόδοξη παιδεία και πώς πρέπει να είναι η παιδεία μας, την δημοσιεύουμε εδώ, είναι το τελευταίο κείμενο αυτού του τεύχους της Θεοδρομίας. Εγώ λοιπόν συνθεώ τελείως και την δεύτερη ώρα, και τώρα για λίγο έρχεται εσείς στην σειρά. Ορίστε, κύριε Άντζου.